Ο Καστίγιο θα περάσει όποιον βρει μπροστά του, θα κάνει το πλασέο Μπεκιάη, θα αποκρούσει αρχικά. Στη συνέχεια ο Ζιοβάνι από κοντά, 0-1 για τον Ολυμπιακό. Στο έκτο λεπτό ο Βραζιλιάνος με τον Ουρουγουανό πανηγυρίζουν. Πολύ καλοί φίλοι εδώ συνεργάστηκαν για τον γκολ. Ο Καστίγιο πλασάρει με το δεξί, ο Μπεκιάη αποκρούει, όχι όμως όσο θα ήθελε. Ο Ζιοβάνι 0-1 για τον Ολυμπιακό. Μοναδική καλή στιγμή για τον Ιωνικό. Κεφαλιά από τον Γαβριλόπουλο. Στη συνέχεια ο Φιδόπουλος από κοντά δεν καταφέρει να ισοφαρίσει. Στο 14ο λεπτό η σημαντικότερη ευκαιρία του Ιωνικού. Ο Ολυμπιακός εδώ με το φάουλ από τον Γιωργάτο. Έξοχο τακουνάκι από τον Ζιοβάνι στον Τζόρτζεβιτς από κοντά. 0-2 για τον Ολυμπιακό στο 23. Η μαγική κίνηση του Ζιοβάνι έφερε τον Τζόρτζεβιτς απέναντι από τον Μπεκιάη. Κανένα απολύτως πρόβλημα στον αρχηγό του Ολυμπιακού να πετύχει το 0-2. Και κάπου εδώ ο Ολυμπιακός έδειχνε ότι καθαρίζει το παιχνίδι. Εδώ η φάση με τον Καστίγιο προσπαθεί να δώσει στον Γεωργιάδη. Δεν θα τα καταφέρει όμως, θα κόψουν οι αμυντικοί του Ιωνικού. Εδώ η φάση του 29 με τον Καστίγιο να χτυπάει τον Κίνγκ Φερέιρα. Βλέπουμε εδώ το αντιαθλητικό χτύπημα του μικρού. Ο Κίνγκ δεν το συγχώρησε, σηκώθηκε απάνω. Δείτε εδώ, θα τον πιάσει από το λαιμό. Μια φάση που θυμίζει Μανολά Μενινιάδη αρκετά χρόνια πριν. Πάνει. Εδώ η φάση αυτή για τον Ολυμπιακό με τον Καφέ μέσα στην περιοχή θα βρεθεί και πάλι στο έδαφος από τον Διαμαντή. Αυτή τη φορά ο Τακίδης θα δείξει την άσπρη βούλα. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Χρυσή ευκαιρία για να πετύχουν ένα τρίτο γκολ οι Ερυθρόλευκοι. Στο 37, 8 λεπτά πριν τη λήξη του ημιχρόνου, με τον Ολυμπιακό να προηγείται. Όμως ο Καστίγιο θα νικηθεί από τον Μπεκιάη. Το 0-2 θα παραμείνει, όχι για πολύ, καθώς στο 43 ο Γιωργάτος περιμένει την κίνηση του Ζιοβάνι. Ο Βραζιλιάνος στο πιάτο δεν τα χάνει αυτά τα γκολ. 0-3. Και πάλι εδώ ο Βραζιλιάνος προσπαθεί να πλασάρει έξυπνα τον Μπεκιάη. Πάνω στην γραμμή ο Κοτίτσης θα αποσοβήσει τον κίνδυνο. Τελικό σκορ 1-1 στο Χαριλάου. Και εδώ 0-4. Εύκολη δουλειά από τον Ζιοβάνι. Αφιερώνει το τρίτο του γκολ. Το 7ο στο πρωτάθλημα ο Βραζιλιάνος. Βλέπουμε και πάλι την όμορφη παλιά από τον Τζόρτζεβιτς. Ο Ζιοβάνι αποδεικνύει πόσο απλό είναι το να βάλεις γκολ.